Χρόνια πολλά, είπαμε, παιδιά! Γιατί θα πούμε πολλές φορές φέτος τα Χριστούγεννα. Καλώς ήρθατε και πάλι στη φοβερή γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων στην περιφέρεια. Εδώ, όλοι μαζί να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, να πάρουμε δώρα, να κάνουμε μαγικά. Ελάτε, ελάτε όλοι κοντά μας. Αξιώνουμε χωρική αντιπεριφερειάρχη, κύριε θεσμική αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, διευθυντές των υπηρεσιών, εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Θέλω να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση, σε αυτή την εκδήλωση που όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος πραγματοποιεί. Είναι η πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια λόγω κορονοϊού την πραγματοποιούμε και την κάνουμε λόγω καιρού που μας ευνοεί έξω. Και πραγματικά ο καιρός είναι σύμμαχός μας σήμερα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την παρουσία και τη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό θέλαμε άλλωστε όταν την εξαγγείλαμε και την ξεκινήσαμε να τη στήσουμε. Την κάναμε εδώ, συνείσοδο, θέλοντας να δώσουμε και μια νότα και στους πολίτες που έρχονταν νωρίς να εξυπηρετηθούν, αλλά και μια νότα σε όλους τους πολίτες της πόλης. Γιατί η πρόσκληση αφορούσε όλους, δεν αφορούσε μόνο τους συναδέλφους, αφορούσε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τα μέσα για την παρουσία σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια που είστε δίπλα μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, στις δράσεις μας και στις θεατρικές μας. Ένα ευχαριστώ σε όλους σας. Θέλω να πω το εξής. Έχουμε από σήμερα, από χθες, ένα νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, των υπαλλήλων της ΠΕΕΝΟΤΙΤΑΣ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη μαζική συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, που πραγματικά ήταν περισσότερη από πέρσι, σε μια αιρετή περιφέρεια, σε μια αιρετή περιφέρεια γινότητα υποστελεχωμένη και γερασμένη. Και αυτό δείχνει και φαίνεται και από τις βραβεύσεις. Από τις βραβεύσεις που όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα είχαμε 15 και 20 άτομα, φέτος έχουμε 6 με το ζόρι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και την κυβέρνηση και την ΕΝΠΕ να μπορέσει να μπει νέο αίμα για να μπορέσουμε να δούμε φεύγει κόσμος, παίρνει σύνταξη, να υπάρχει νέο αίμα στις υπηρεσίες και σε αυτό το χώρο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί συνταξιοδοτήθηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω την καλή μου συνάδελφο, την Αντιπρόεδρο, τη Βιβίτη Τζιάνο που έχω δίπλα μου, που δεν είναι πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο γιατί του χρόνου μας αφήνει, φεύγει για παίρνει σύνταξη. Μικρή είναι ακόμα. Και για να μην μακρηγορώ, γιατί θέλω να δώσω και το λόγο στην πολύ καλή αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Κόρκα, η οποία είχαμε πολύ καλή άρεση συνεργασία αυτό το διάστημα που ήταν εδώ και ελπίζουμε να έχουμε και στο επόμενο διάστημα να είναι. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους, για να μην μακρηγορώ και πω και πράγματα που δεν άπτονται της σημερινής εκδήλωσης, να μην κρινιάξω. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά, να έχουμε προπάντων ειρήνη, γιατί η χώρα μας λόγω γεωπολιτικής θέσης είναι στο κόκκινο, τα γνωρίζετε, και όχι άλλες πανδημίες. Και βέβαια, χωρίς απρόοδα. Καλή χρονιά σε όλους, σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Το λόγο το έχει η κυρία Πόρτα. Καλημέρα και από μένα σε όλους σας. Βρισκόμαστε εδώ. Στην είσοδο μας βοηθάνε καιρικές συνθήκες του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας μαζί με τον συνάδελφό μου, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη, τον Χάρτιο Βιτινιώτη, τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο τον Οικονόμου και πρόεδρο της Ενεργειακής, αντίστοιχα με τον διευθυντή μας, αντίστοιχα με τον Σωτήρη τον Μουρίκη, τον συνάδελφο και διευθύνοντα σύμβουλο της Πελοπόννησος και αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, καθώς και με τον Δημήτρη τον Σουφρίλα, τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου. Είναι η Κορινθία εδώ και εσείς όλοι να σας ευχηθώ καταρχήν να ξεκινήσω
λέγοντας τα θερμά μου συγχαρητήρια στον πρόεδρο τον επανεκλεγέντα, τον Ηλία τον Μιχόπουλο και όλους τους άνδρες και γυναίκες του Διοικητικού του Συμβουλίου από τη σημερινή γιορτή που θέλω να σας συγχαρώ. Δείχνετε τη δράση που έχει ο Σύλλογος των Εργαζομένων. Εμένα με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχηθώ σε όλους σας, αφού σας ευχαριστήσω και τους διευθυντές και τους προϊσταμένους σε όλους τους τομείς, αλλά και τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες για όλη τη συνεργασία που είχαμε αυτή τη χρονιά το 2022 για να αποδώσουμε το καταδύναμη έργο. Ξέρω ότι υπερβάλλατε αυτόν από όλες τις διευθύνσεις. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ στον Διευθυντή Τεχνικών Έργων και όλη την ομάδα των τεχνικών έργων, καθώς και στον Προμηθειών με τους εκπροσώπους τους, καθότι η δράση σημαίνει ότι αποδίδεται έργο και αυτός είναι ο στόχος μας. Να πω καλή χρονιά με υγεία στις οικογένειές σας, με πρόοδο στα παιδιά σας, με ειρήνη στον τόπο μας, τα είπε ακριβώς και ο πρόεδρος, και να είναι το 2023 μία χρονιά που να έχουμε υγεία και να έχουμε περισσότερη δράση. Γιατί ό,τι και να κάνουμε για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στην Κορινθία μας, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ό,τι το καλύτερο. Και να συγχαρώ και γονείς και παιδιά από τα παιδιά που πέρασαν στο πανεπιστήμιο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η προσπάθεια είναι των ίδιων των παιδιών, των γονιών που δεν πληρώνουν μόνο, αλλά συμπαρίσταται και ηθικά, και να πω και κάτι, αγχώνονται περισσότερο από τα ίδια τα παιδιά, και έχω παραδείγματα εδώ από τους συνεργάτες μου, αλλά και τους δασκάλους τους. Καλή πορεία να έχουν στις σπουδές, και να πω κάτι, η φοιτητική ζωή δεν ξανάρχεται. Κανονίστε να περνάτε καλά, αγαπητά μου παιδιά, που γίνατε τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάλι καλή χρονιά, τις καλύτερες ευχές. Ευχαριστούμε τα μέσα που είστε μαζί μας. Πάντοτε σε όλα. Εγώ θα είμαι γρήγορος. Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά, υγεία και τύχη που χρειαζόμαστε όλοι. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στο καινούργιο συμβούλιο. Να συνεχίσει έτσι όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πραγματικά κάνετε ένα μεγάλο έργο και εσείς και το Προεδρείο. Θα σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Να περάσουμε όμως τα Χριστούγεννα και με το καλό καινούργιο όνος. Υγεία σε όλους μας. Φυσικά έχετε και τις ευχές του άλλου συναδέλφου μας, του Τάσου Τεγιολή, που δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί σας, αλλά σας εύχεται για την καινούργια χρονιά και για τα συγχαρητήρια των παιδιών σας. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ μέσα στην καρδιά μου για τη συμπαράστασή σας, γιατί που με ψηφίσατε, και θα αρχίσουμε την πράγμαση των παιδιών. Μπακάλου που Ευγενία του Ιωάννη. Είναι παιδί της συναδέλφου Γκρίτσα Μιχαλίτσα. Επιτυχούσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Μήμα Δημόσιας Διοίκησης. Η συνάδελφος δεν είναι εδώ. Καλιανιώτης Ευθύμιος του Παναγιώτη. Παιδί της συναδέλφου Μπουντά Ειρήνης, επιτυχώς στη σχολή ΣΜΗ, δόκιμος πολεμικού ναυτικού. Την βράβευση θα την κάνει η κυρία Κόρη. Εδώ αν θέλετε. Έχω το χέρι σου. Εδώ. Εδώ στην κυρία Βαλερία. Εδώ κυρία Πουλιά, κυρία Πουλιά. Α, περίμενε. Ναι. Να βάλετε τον κύριο Οικονόμου. Εδώ, εδώ. Να περαμείτε. Κανονική Μαρία Ιωάννα του Αναστασίου, παιδί της συναδέλφου Εντάξει, εντάξει. Επιτυπούσα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής, Μήμα Οικονομικών Επιστημών, η συνάδελφος βρίσκεται σε άκρη. Καραμπίνης Φίβος του Κωνσταντίνου, παιδί του συναδέλφου Καραμπίνη Κωνσταντίνου, επιτυπώς στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών. Την βράβευση, πρόεδρε. Εδώ.
Ωραία. Εδώ. Μπράβο, συνάδελφε. Κυριαζής Κωνσταντίνος του Παύλου. Παιδί του συναδέλφου Κυριαζή Παύλου, εκδητικός του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Υπράθεψε ο κύριος Βετινιός. Άντε του και μία την καγή 500 ευρώ από τα έξω. Next. Σιγά το θέμα. Άρα στο βίντεο λεκάει. Γατζηγιαννίδης Ιωάννης του Δημητρίου, παιδί της συναδέλφου Ξαρού Βασιλικής, επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο Πειραιώ, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Την πράγμαψη θα την κάνει ο κύριος Μουρίτης. Ελάτε λίγο στο κέντρο. Στο κέντρο, ξέρουν που είναι το κέντρο. Εδώ. Έλα, ωραία. Εδώ. Ευχαριστούμε. Μπράβο στο παιδί σου και φυσικά όλα τα παιδιά που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο έχουν τα συγχαρητήρια του κυρίου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του Παναγιώτη Νίκα και όλοι εσείς και όλες εσείς και η οικογένειά σας τις ευχές του για καλή χρονιά με υγεία, με δράση. Κλείνοντας, θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εχθές που προσήλθαν και ψηφίσαν και προσωπικά εγώ για την επανεκλογή μου και τη μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να ανακοινώσω το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαι εγώ, είναι ο Σωτήρης Οραμαντής, είναι ο Γιάννης Ολούτας από το Γεωργίας, είναι η Βάσο Τασίνου από το Ανάπτυξης, είναι η Αριστεία Καρατζά από το Τυπικές Υπηρεσίες και Περόλαπος των Μεταφόρων. Αυτό που θέλαμε, νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, όχι 100% αλλά 99%. Πάντα ήθελα πολυσυμμετοχότητα, πολυσυμμετοχή και να έχουμε από όλες τις διευθύνσεις κάποιο συνάδελφο να συμμετέχει στο ΔΣ, χωρίς αποκλεισμούς. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία.